βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να ρίξουν το στέξιμο στην κυβέρνηση, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Και θα πω τη γνώμη μου και θα δείξουμε ρεπορτάζ, όλα θα τα κάνουμε, μην ανησυχείτε. Θέλω λοιπόν να είμαι αντικειμενικός και δίκαιος. Γιατί να ρίχνετε την ευθύνη στην κυβέρνηση που τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τα κρούσματα, όντως, τα κρούσματα αυτό έτσι όπως τα αναφέρουν λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε, να είναι χαμηλά, με τους ειδικούς να μας διαβεβαιώνουν από τον Ιούνιο ότι τις περιόδους που έχουμε υψηλή θερμοκρασία όπως το καλοκαίρι, όπως κάθε ιός δεν μπορεί και ο συγκεκριμένος ο γνωστός να μεταδοθεί το ίδιο εύκολα, έτσι. Και η κυβέρνηση λοιπόν πήρε, θέλετε ένα ρίσκο, το πήρε πάνω της και άνοιξε όσο άνοιξε, που ήρθανε πάρα πολύ λίγοι τουρίστες συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Άνοιξε λοιπόν τα σύνορα για να έρθουν κάποιοι τουρίστες, έτσι ώστε να κινηθεί λίγο χρήμα στην αγορά. Για μένα, εγώ το λέω, για μένα ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Πάρα πολύ σωστή. Ήτανε αναγκαία κίνηση. Γι' αυτό λέω σωστή. Ήτανε αναγκαία κίνηση. Γιατί κάποιοι που λέτε, το λέτε και εμένα, ότι να κλείναμε τα σύνορα που ήρθαν οι τουρίστες, που μας έφεραν τα κρούσματα. Ήθελα να ήξερα, δεν γνωρίζετε ο τουρισμός σε τι ποσοστό ως προς το ΑΕΠ συνεισφέρει. Ότι χωρίς τον τουρισμό, μια χώρα που τι είδους βιομηχανία άλλο έχουμε αυτή τη στιγμή, λέω, για να τονώσει την οικονομία μας. Εσείς δηλαδή προτιμούσατε να τα είχε κλείσει όλα, να λιμοκτονήσουν οι ξενοδόχοι, όλα τα επαγγέλματα, όλα τα επαγγέλματα που περιστρέφονται γύρω από τον τουρισμό, και μετά τι να γινόταν, να πηγαίνανε κάποια κόμματα σε αντιπολίτευση που τώρα κατηγορούν και να πηγαίνανε, χτυπάγανε την πλάτη στο «Ναι, άδειο είναι, δεν έχει τουρίστες καθόλου». Δηλαδή χρησιμοποιείτε ορισμένοι όλο αυτό για να κερδίσετε ψήφους. Και θα κάνω και το εξής απλό ερώτημα, το πιο λογικό. Γιατί να επιτρέπουμε σε κάποιους να μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι για την αύξηση των κρουσμάτων, ας πούμε για παράδειγμα, ευθύνονταν περισσότερο οι τουρίστες, που στο κάτω-κάτω ο τουρίστας όταν θα περάσει τα σύνορα, το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Δεν λέω και όλοι, γίνανε και παραλήψεις βέβαια, αφού τα έχουμε και εδώ και από εδώ τα έχουμε αναδείξει. Έχουν όμως ένα τεστ, έχουν ελεγχθεί από τη χώρα τους, ελέγχθηκαν και εδώ, επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιοι να μην ελέγχθηκαν, αλλά υπήρχε ένας έλεγχος. Και γιατί λοιπόν να μην οδηγηθούμε στη λογική σκέψη ότι αν κάποιος από αυτούς που έρχονται στη χώρα θα μπορούσε να πεις ότι είναι υπεύθυνος που αυξήθηκαν τα κρούσματα, δηλαδή μας έφερε τον ιό, γιατί να μην είναι αυτοί που μπουκάρουν παράνομα μέσα με μια βάρκα ή μέσα από ένα φράχτη. Που αυτοί ποιος τους ελέγχει, δηλαδή μήπως κάνανε και το τεστ πριν φύγουν, ξέρω εγώ, από την Τουρκία και μπουκάρουν εδώ. Άσχετα αν εδώ ήρθανε και τους κάνανε έναν έλεγχο. Ποια λοιπόν περίπτωση είναι η πιο επίφοβη, να το πω έτσι, που μπορεί να πει κανείς τίποτα με σιγουριά, από αυτούς που έρχονται απ' έξω μέσα στη χώρα μας για να μας αυξήσει τα κρούσματα, το πω έτσι απλά και λαϊκά. Επειδή λέμε για κόμματα, δεν έχω ακούσει από κανένα κόμμα, από κανένα, εάν κάνω λάθος διορθώστε με, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ίσα ίσα που εδώ λειτουργώ και με τη βοήθεια και επισημάσεων από φίλους και με σχόλια που μου λένε, και αν έχω κάνει μια παράληψη θα επανορθώσω την επόμενη φορά. Αλλά εγώ από όσοι έχω προλάβει να δω και όσα συζητήθηκαν στη Βουλή της προάλλης, γιατί κανένα κόμμα δεν έχει αναφερθεί σε αποδεδειγμένα ψευδή δημοσιεύματα που μιλούσαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι, όπως στην Κόρινθο το καλοκαίρι, για κρούσματα, και έβγαινε γιατρός από το νοσοκομείο της Κόρινθου και λέει δεν υπήρχανε. Στην Κρήτη έγινε κάτι αντίστοιχο που λέγανε γεμάτο, ξέρω εγώ, και βγήκε, έβγαλε μια ανακοίνωση το Παγνί εκεί της Κρήτης και είπε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν συμβαίνει αυτό που αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα. Γιατί λοιπόν ένα κόμμα από τη Βουλή δεν έκανε μία ερώτηση για αυτό το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν κάποιος δηλαδή αναφέρει κάτι ψευδές, που αυτό μπορεί να προκαλέσει πίεση, να αναγκάσει την κυβέρνηση να οδηγήσει σε νέα μέτρα, έτσι, αυτό να συνεχίσει να γίνεται.
μία, θα μου επιτρέψει ο Πρωθυπουργός να βγάλω μία ακόμα κίτρινη κάρτα ως προς το επικοινωνιακό, γιατί στην Ευρωαραβική Σύνοδο που μίλησε ο Τζον Δευτεραίος, όπως είπε δηλαδή για ψεκασμένα, λέει τώρα ότι είναι ένα πολύ καλό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί οικονομικά το γεγονός ότι λέει οι καταθέσεις τράπεζες αυξάνονται, γιατί δηλαδή είμαστε κλειδαμπαρωμένοι μέσα και δεν μπορούμε να καταναλώσουμε όπως πριν, και επίσης και οι επιχειρήσεις, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν κάποια επενδυτικά προγράμματα, και αυτά έχουν μπει όλα σε πάγο. Αυτό είχε αναφερθεί σε δημοσίευμα πριν ένα μήνα περίπου, και για κάποιο λόγο ο Πρωθυπουργός μας είπε δηλαδή με λίγα λόγια ότι τι, ότι τα οικονομήσαμε κιόλας. What I notice also in Greece is that savings go up, so I think people will be looking to spend once the pandemic is over. What I notice also in Greece is that savings go up. What I notice also in Greece is that savings go up. Ξέρω και κάτι μακαρίτες εδώ πιο κάτω που έχουν αφήσει πίσω τραπεζικές καταθέσεις. Βέβαια, λοιπόν, εντάξει, ρωτάω με ποια λογική δηλαδή ένα τέτοιο στοιχείο το παρουσιάζεις ως θετικό. Δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω. Πάμε τώρα στο καλύτερο. Επειδή ξέρετε έρχονται κάποιοι καθημερινά, μπορεί να είναι ο ίδιος από 100 προφίλ, μπορεί να είναι 100 διαφορετικοί. Στην αρχή έλεγαν, άφησε να εννοηθεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος. Έτσι. Μετά έλεγαν και αφού είσαι, ας πούμε, που σπούδασες. Και ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί. Γιατί δεν έχουν άλλα επιχειρήματα. Εγώ λοιπόν προτιμώ πάντα να προβάλλω τη δουλειά μου και μόνο, και ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του. Να λέω και την άποψή μου όπως θα έκανε ένας αρθρογράφος. Να δείχνουμε κάποιες ειδήσεις που μπορεί να μην τις έχει κανένας άλλος παίξει για κάποιο λόγο. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας απαντήσω μέσα από ένα ρεπορτάζ που το έχω καταγράψει, δεν είναι, βάζω και τις εικόνες σε μικρό παραθυράκι, νομίζω είναι καλύτερο, επειδή είναι πολύ σκληρές, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στα νότια προάστια, δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένη περιοχή, πάντως είναι μια περιοχή που είναι κοντά στο Sky, που είναι στο Φάληρο το Sky. Και δεν πήγε κανένα μέσο μέχρι στιγμής που είναι, εγώ επίτηδες το κρατούσα αυτό το θέμα για να δω μετά από πόσες μέρες θα φιλοτιμηθεί κάποιος να γράψει μία αράδα, ρε παιδί μου. Όταν δηλαδή έχει πέσει κάποιος από πολυόροφη πολυκατοικία σχεδόν από τον ένατο όροφο, αν υπολογίσει κανείς την ταράτσα που είναι το σημείο από όπου έπεσε, και χάσει τη ζωή του και βαφτεί κόκκινα τα πεζούλια κάτω, δεν είναι μια είδηση που πρέπει να αναφερθεί? Ρωτάω, εσείς τι νομίζετε? Δηλαδή, πόσους μήνες έδειχναν τα κανάλια, στέλνανε κάμερες με το βιτριόλι, μεταμφιέστηκε, που έκανε, που πήγε με καπέλο, αλλά όχι πήρε ο ταξιτζής, αλλά όχι, εντάξει, να αναφερθεί. Αυτό γιατί δεν το ανέφερε κανείς? Γιατί, επαναλαμβάνω, ρωτάω, εγώ, ας πούμε, το Sky είναι κοντά. Εκεί που έγινε το συμβάν τη Δευτέρα, έπεσε ο άνθρωπος, δεν θέλω τώρα να πω παραπάνω πράγματα, από τον ένατο όροφο, επαναλαμβάνω, έχασε τη ζωή του, έγινε χαμός, ήρθανε 5 ομάδες της Δίας, 5 ζεύγια αστυνομικών, ήρθε το ΕΚΑΒ, το έμαθε όλος ο Δήμος, το έμαθε. Γιατί δεν έδειξε κανείς ούτε ένα πλάνο να καταγράψει μια μαρτυρία όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, έτσι, και να υπενθυμίσω ότι έχουμε φτιάξει και δεύτερο κανάλι. Εκεί θα πρέπει επίσης να κάνετε εγγραφή. Το δεύτερο κανάλι είναι γιατί, ξέρετε, έρχονται πολλά μαύρα κοράκια και περιτριγυρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ο καθένας βέβαια για τους δικούς του λόγους, έτσι. Όσοι πάντως έρχονται καλοπροαίρετα και θέλουν να συνεργαστούμε πάντα σε ειδησιογραφικό και ενημερωτικό επίπεδο, εγώ πάντα όταν παίζω κάποιο απόσπασμα από αλλού, με μεγάλη μου χαρά να αναφέρω και την πηγή και τα πάντα, έτσι. Δεν θα προσπαθήσω εγώ να δείξω ότι, ας πούμε, μία δήλωση που έγινε από το Sky είναι δική μου, αλλά δεν μου επιτρέπετε ή μου φέρνετε εμπόδια όταν πρέπει, μπορώ κάθε 5 λεπτά να βγαίνω να κάνω βίντεο να σχολιάζω, βάζω ένα απόσπασμα, στους άλλους τα ίδια κάνετε. Εντάξει, εγώ θα μείνω εκεί μέχρι στιγμής, θα βγαίνω αν θέλετε και κάθε 5 λεπτά. Γιατί το λέω, γιατί κάποιοι δεν αντέχουν και να λέει, δεν αντέχω, λέει, δεν αντέχουν, τι να κάνω. Πρέπει να τους σκεφτόμαστε λοιπόν και αυτούς.
Να είστε λοιπόν καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγγραφή και στο κανάλι το νούμερο 2 Θάνος Κόκαλης, δημοσιογράφος 2, και θα τα ξαναπούμε.